τελικά πλάγιο για την ΑΕΛ. Εδώ ο Καρασαλίδης τα βάζει λίγο με τον αέρα, γιατί πραγματικά έκανε ένα σπριντ για να προλάβει την μπάλα και είχε και αντίπαλο δίπλα του. Η σέντρα στην περιοχή, κόβει ο Λυσγάρας. Ο Τζουρίσκοβιτς το φάουλ. Ο Σέρβος διαμαρτύρεται. Η προσπάθεια της Ξάνθης τώρα από τα αριστερά. Είναι ανοιχτός ο Κοβάσεβιτς. Θα φτάσει σε αυτόν την μπάλα, αλλά βγήκε πρώτα ο αντίπαλός του. Ο Στάνκοβιτς, η Κότρα, κάτσε. Τρέχει ο Στάνκοβιτς να προλάβει τον Στέρτζον. Ο Πορτογάλος παίρνει την μπάλα. Θα κάνει τη σέντρα μέσα στην περιοχή. Για να δούμε. Το σούτ από τον Κοβάσεβιτς. Απόκρουση από τον Τζουρίσκοβιτς ήταν του Κρίστινσον σε κόρνερ. Αυτή η καλύτερη φάση στο δεύτερο ημίχρονο με διαφορά. Ίσως καλύτερη και από το πρώτο. Κίτρινη κάρτα τώρα στον πάγκο της Ξάνθης. Εδώ ο Κρίστινσον ήταν και πάλι αυτός που κράτησε το 0 για την ΑΕΛ. Στο σούτ του Πέτερ Τζουρίσκοβιτς. Το κόρνερ για την Ξάνθη. Πάλα κάνει τα δικά της παιχνίδια εκεί. Βασίλη, ήταν κάρτα για προηγούμενη το διαμαρτυρία. Το Κώστα Τσαλίκη ακριβώς. Ναι, το ναι, Κώστα Τσαλίκη. Εκτελείται το κόρνερ για την Ξάνθη. Ο Άρντα διώχνει. Ακόμη πιο μακριά και προσπάθεια αντεπίθεσης τώρα για την ΑΕΛ. Ο Νταουντά φεύγει. Η παλιά που έγινε για τον Ιγυριανό είναι δυνατή. Να δούμε αν προλάβει. Το όχι, δεν προλαβαίνει. Ήταν πιο μεγάλη δύναμη, είχε η ταχύτητα της μπάλας από τον αέρα παρά από το τρέξιμο να προλάβει ο Νταουντά εκεί. Ό,τι και να έκανε. Πάντως αυτή ήταν η πρώτη καλή φάση στο δεύτερο μέρος, στο σούτ του Τζουρίσκοβιτς. Ίσως η πιο καθαρή ευκαιρία μαζί με το φάουλ του πρώτου ημιχρόνου για την Ξάνθη. Και στις δύο περιπτώσεις ο Ισλανδός, ο Έκμουντουρ Κρίστινσον, κράτησε το 0 για την ΑΕΛ. Η Ξάνθη ξανά στην επίθεση. Με παγιά για τον Στέρτζον. Δεν, ο Πορτογάλος δεν υπολογίζει καλά την πορεία της μπάλας. Θα έχουμε πολλά τέτοια στην πορεία, συνεχιστεί ο καιρός, έτσι. Δεν μπορείς να υπολογίσεις το κοντρόλ, την πάσα, την ταχύτητα, τη δύναμη. Και όπως φαίνεται θα κρυθούν πολλά στο μάτς από τις επιμέρους συνθήκες σε κάθε φάση. Ο Άρντα με παξεβανίζει, κέρδισε ο Αιγύπτιος, κράτησε. Έδωσε στον Μπούστος. Ο Αργεντινός κρατά. Δεξιά στον Καρανίκα. Η σέντρα πλάγιο για την ΑΕΛ. Από τον Καρασαλίδη ήταν. Πλάγιο που θα εκτελέσει ο Καρανίκας. Παίζει το 1-2. Ο Μόρας θα κάνει μια σέντρα. Πάλα στον Ουάρτα και ευκαιρία και φαγιά, δεν είναι δυνατή. Πιάνει τα μαλλιά του Ουάρτα γιατί έχασε μια σπάνια ευκαιρία. Ο αέρας έκοψε την ταχύτητα της μπάλας. Παρότι την βρήκε με το κεφάλι ο Αιγύπτιος, απείλησε και η Λάρισα στο 54. Κάτσε. Θα κερδίσει το φάουλ ο Αλβανός μέσος. Με διαμαρτυρίες από την πλευρά των κυπεδούχων και τον Καρασαλίδη. Ο οποίος έχει ήδη μια κάρτα. Εδώ ο Άρτα δεν είναι offside. Σε αυτήν την ευθεία βλέπετε πήγε να κάνει την κεφαλιά, δεν έπιασε καλά την μπάλα και τον αέρα έκανε πιο εύκολο το έργο του Άμπατ εδώ. Και εδώ το φάουλ που κέρδισε ο Κάτσε, έπεσε πάνω του Καρασαλίδης μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής για την Λάρισα. Ο Κάτσε θα το εκτελέσει και πάλι μόνιμος εκτελεστής στα φάουλ και στα κόρνερ της ΑΕΛ. Αν το επιτρέψει ο αέρας να στήσει την μπάλα, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να γίνει μια πάσα για να συνεχίσει το παιχνίδι. Εδώ ο Κάτσε, απευθείας ο Άρντα το σούτ πάνω στο Λυσγάρα. Νέο σούτ του Άρντα, out από τον Αιγύπτιο. Κάτι λέει και στον κύριο Τσαγκαράκη.
out είναι. Δεν υπήρχε κάτι άλλο με πτώση στη φάση. Ο Κάτσε το εκτέλεσε απευθείας γιατί σκέφτηκε αυτό που λέγαμε, ότι η φορά του δυνατού αέρα είναι προς την περιοχή της Ξάνθης, άρα μπορεί να πάρει έξτρα ταχύτητα η μπάλα από τον αέρα, αλλά χτύπησε πάνω στον Οάρντε μπάλα και μετά ο Αιγύπτος έκανε αυτές τις δύο προσπάθειες και κατέληξε η μπάλα out από την εστία.